Λοιπόν, πολλές οι αποκαλύψεις και σήμερα, φίλες και φίλοι. Θα καλωσορίσω στο στούντιο τον κύριο Νίκο Βασιλάκο, πραγματογνώμονα σε θέματα διαδικτύου. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Μας τα λέτε έτσι πάρα πολύ απλά και κατανοητά. Προσπάθω. Για να καταλάβει και ο τηλεθεατής, ο οποίος δεν έχει γνώση ούτε καν υπολογιστών. Κοντά μας η Έφη Κουλοχέρη και η Γιώτα Κυπουρού με τα δικά τους ρεπορτάζ. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσω. Το θέμα με τα ΗΠΗ είναι εφήση. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν θα αποκαλύψουμε ποιες IP addresses, από ποια δηλαδή Wi-Fi, να το πω έτσι, ιδιωτικά Wi-Fi, ο καθένας στο σπίτι σας, οι περισσότεροι, έχετε Wi-Fi, έχετε δηλαδή ένα τρόπο να συνδέεστε με το διαδίκτυο. Αυτό λοιπόν το Wi-Fi έχει ένα δικό του αριθμό, μια δική του ταυτότητα, που όταν συνδέεσαι, όταν επικοινωνείς, η ταυτότητα αυτή καταγράφεται, αφήνει το σημάδι της και είναι μοναδική ταυτότητα αυτή. Είναι σαν το DNA μας κάτι, έτσι. Κάτι έχει μια μοναδικότητα λοιπόν αυτή η ταυτότητα. Έχουμε λοιπόν να σας αποκαλύψουμε σήμερα, Έφη Κουλοχέρη, τα τρία Wi-Fi από τα οποία ο λογαριασμός της 12χρονης στην εφαρμογή συνδεόταν στο διαδίκτυο και έκανε τις συνομιλίες. Δηλαδή, κάποιος είχε ένα κινητό, σε αυτό το κινητό είχε το Blind Chat μέσα, την εφαρμογή, συνδεόταν λοιπόν το κινητό του με το διαδίκτυο και έκανε τη συνομιλία με τους άνδρες και τις φρικώδεις αυτές τέλος πάντων πράξεις. Έφη, με τις μέχρι τώρα, με τις μέχρι τώρα ταυτοποιήσεις έχουν βρεθεί τρεις διαδικτυακές διευθύνσεις, τρεις IP. Ο ένας λοιπόν ανήκει σε ένικο, πρώην ένικο μάλλον, της πολυκατοικίας στην οποία διαμένει η 12χρονη με την οικογένειά της. Ο δεύτερος ανήκει στον Ηλία Μίχο, στο κατάστημά του. Και ο τρίτος, η τρίτη διαδικτυακή διεύθυνση, ανήκει σε πολυκατοικία κοντινή της πολυκατοικίας της 12χρονης και της οικογένειάς της, στην οποία κατοικεί η γιαγιά της. Και εκεί όμως δεν είναι ο ρούτερ, δεν είναι στο όνομα της γιαγιάς, αλλά στο όνομα ενίκου της πολυκατοικίας. Είχε η οικογένεια της μικρής Wi-Fi κατεστημένο στο σπίτι? Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αλλά από τη στιγμή που δεν έχει φανεί από τις ταυτοποιήσεις κάποιο Wi-Fi που να ανήκει στο όνομα του πατέρα της, της μητέρας της, οποιοδήποτε από την οικογένειά της, και αφόσον έχουμε μιλήσει και με τον έναν από τους κατόχους του Wi-Fi, αυτόν που, που έμενε μάλλον, γιατί τώρα έχει φύγει, πριν από λίγους μήνες έφυγε, στην πολυκατοικία της όπου μένει η 12χρονη, θεωρούμε ότι χρησιμοποιούσαν Wi-Fi των γειτόνων για λόγους πιθανολογούμε οικονομίας ή για δεν ξέρω για ποιους. Άρα, τα δύο λοιπόν, οι δύο έχουν γίνει 9 στον αριθμό, σωστά, συνδέσεις. Ναι. Πες μας συγκεκριμένα πόσες συνδέσεις έχουν γίνει από το Wi-Fi που εκπέμπει από το κτίριο που έμενε η οικογένεια της μικρής. Έχουν γίνει 9. Και εκεί το σημαντικό είναι ότι έγινε και η πρώτη. Άρα, εκεί δηλαδή δημιουργήθηκε. Υπάρχει ένα κτίριο που μέσα έμενε η οικογένεια. Η οικογένεια, από ό,τι φαίνεται, δεν είχε σύνδεση στο ίντερνετ. Υπήρχε λοιπόν κάποιος ο οποίος γέμενε σε αυτή την πολυκατοικία και ενδεχομένως να έχει γίνει η σύνδεση, να χρησιμοποιεί το δηλαδή, το δικό του ίντερνετ. Μπαίνανε λοιπόν με το δικό του ίντερνετ στην εφαρμογή από το σπίτι, από το κτίριο που έμενε η μικρή. Ναι. Μπαίνανε λοιπόν στο δικό του ίντερνετ. Έχει λοιπόν, φαίνεται ότι η εφαρμογή αυτή έχει ενεργοποιηθεί μέσα από το κτίριο που έμενε η μικρή, το σπίτι που έμενε εκεί η οικογένεια, και έχουν γίνει και 9 συνομιλίες. Επειδή είναι 200 στον αριθμό, μην απορρίσετε, διότι μέχρι τώρα έχουν ταυτοποιηθεί όλες και όλες 11. 11 έχουν ταυτοποιηθεί, δηλαδή σε 11 συνομιλίες μέχρι τώρα ξέρουμε ότι έχουν γίνει από αυτό το Wi-Fi το οποίο ήταν εγκατεστημένο εκεί. Άρα, έχει γίνει λοιπόν η ενεργοποίηση και από τις 11 συνομιλίες οι 9 έχουν γίνει
από το Wi-Fi του κτηρίου που έμενε η οικογένεια. Να ρωτήσω κάτι, Τατιάνα. Ναι. Έφη, ποια ημερομηνία είναι αυτή? Είναι 25 Μαΐου. Η ημερομηνία που ξεκινάει, η συνομιλία που ενεργοποιείται... Να πούμε τι ανέφερε η μητέρα. Η μητέρα λέει ότι... Ενεργοποιείται το προφίλ της 12χρονης. Ναι, ότι ενεργοποιήθηκε από το IP της οικίας τους. Η μητέρα λέει ότι ενεργοποιήθηκε... Απολογούμενη, είπε ότι... Ενεργοποιήθηκε από το IP address της οικίας. Ναι. Πού το ξέρει η μητέρα, ρώτησε τα παιδιά της. Πού το ξέρει ότι ενεργοποιήθηκε από το IP address? Όταν απολογήθηκε η μητέρα, τη ρώτησαν πώς γίνεται εκείνη την ημέρα να έχει ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο IP. Και λέει ότι ενεργοποιήθηκε μόνο εκείνη την ημέρα. Χρησιμοποιήθηκε και το δικαιολόγησε λέγοντας ότι... Μόνο εκείνη την ημέρα, λέει η μητέρα. Ναι. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, ενδεχομένως από την κόρη μου, με καθοδήγηση του Ηλία Μίχου. Έτσι το δικαιολόγησε, γιατί τη ρώτησαν πώς γίνεται την ημέρα που ενεργοποιείται το προφίλ της κόρης της, να γίνεται η ενεργοποίηση μέσω του IP της οικίας τους. Mm-hmm. Και λέει προφανώς έγινε, γιατί την καθοδηγούσε ο Ηλίας Μίχος. Μάλιστα. Το ότι η μητέρα λέει ότι έγινε η ενεργοποίηση από το δικό μας Wi-Fi δεν σημαίνει ότι είναι δικό τους το router. Ναι, ξέρει ότι έχουν πάει τα παιδιά, όπως θα μας πει και ο κάτοχος. Άρα αναγνωρίζει η μητέρα στο σπίτι μου ότι εκεί στο σπίτι μέσα χρησιμοποιούσαν τα παιδιά του γείτονα το Wi-Fi. Ναι. Ενδεχομένως η οικογένεια δεν είχε Wi-Fi. Χρησιμοποιούσαν το Wi-Fi του γείτονα τα παιδιά. Ναι. Λέει η μάνα λοιπόν, παραδέχεται ότι έχει ενεργοποιηθεί μέσα στο σπίτι μας και ότι ο Μίχος έδινε οδηγίες στο παιδί. Ακριβώς. Για να αποσταθεί. Έτσι το δικαιολόγησε η μητέρα. Η μάνα. Ναι. Έχουμε όμως εκτός από την ενεργοποίηση άλλες 8 ή 9 φορές που πάλι μέσα στο σπίτι έχει χρησιμοποιηθεί η εφαρμογή με αυτό το Wi-Fi. Εφόσον συνολικά μέχρι τώρα ταυτοποίησεις είναι 9 οι συνομιλίες, άρα είναι άλλες 8. Άλλες 8. Ναι. Τώρα, πάμε να δούμε το άλλο σπίτι, που πάλι φαίνεται το Wi-Fi να έχει γίνει συνομιλία. Αυτό το σπίτι, λοιπόν, είναι το σπίτι, λες, Εφή, που έμενε η γιαγιά της. Είναι η πολυκατοικία, είναι ένοικος της πολυκατοικίας, όπου μένει η γιαγιά. Γιαγιά της οικογένειας. Ναι, ναι. Μέχρι και αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, ναι. Και εκεί μέσα από το οίκημα που μένει η γιαγιά, χρησιμοποιείται πάλι το blind chat για να κλειστεί κάποιο ραντεβού. Μία φορά. Μία φορά. Έως τώρα, λένε. Μία φορά. Η ταυτοποίηση έως τώρα. Που πάλι το Wi-Fi δεν είναι στο όνομα της οικογένειας, είναι κάποιο γείτονα πάλι. Και μετά χρησιμοποιείται άλλη μία φορά, ταυτοποιημένα λέμε τώρα, έτσι, γιατί έχουμε πολλές συνομιλίες να ταυτοποιηθούν, από το μαγαζί του Μίχου. Ναι. Ξέρουμε περίπου ημερομηνίες. Τις έχουμε γραμμένες στην καρτούλα εκεί. Ναι, είναι από το κατάστημα του Μίχου είναι τον Ιούνιο, έτσι. Ναι. Από το σπίτι, το οίκημα που μένει η γιαγιά είναι 25 εκτού, δηλαδή τέλη Ιουνίου. Και η ενεργοποίηση και οι συνομιλίες ξεκινάνε από το Μάιο. 25 Πέμπτου του 22 ξεκινάνε από το Μάιο οι συνομιλίες και υπάρχει το στίγμα του σπιτιού πλέον, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα στα ερωτήματα, έτσι. Πολύ απλά θα σας απαντήσω. Σας ακούω. Λοιπόν. Πείτε αυτά που σκέπτεστε, απλά, πολύ απλά. Να σας ρωτήσω. Λοιπόν. Έχετε, να το πω σε επίπεδο τηλεφώνου. Mm. Με καλείτε και βλέπω έναν αριθμό. Mm-hmm. Άρα όταν σας καλώ βλέπετε έναν αριθμό. Βεβαίως, αυτό είναι το IP. Και αν είναι απόρριτος. Αυτό είναι ο ιντερνετικός αριθμός. Μάλιστα. Όταν λέμε IP, εννοούμε ιντερνετικό αριθμό. Mm-hmm. Που σημαίνει, όποτε οι 12χρονοι έκανε κλίση, έμπαινε στο blind chat. Αν ήταν η 12χρονη, δεν το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, εμείς όταν συσκευή, αναφερόμαστε, λοιπόν, θα αναφερόμαστε σε μία συσκευή. Γιατί δεν ξέρουμε ποιος τη χρησιμοποιούσε. Όταν λοιπόν η συσκευή με το λογαριασμό της 12χρονης, λέτε λοιπόν, συνδεόταν για να συνομιλήσει, έπαιρνε ένα μοναδικό αριθμό. Μάλιστα. Μοναδικό, σαν τηλεφωνικό αριθμό. Mm-hmm. Ο άνθρωπος που ήταν από την άλλη πλευρά, ο χρήστης, έπαιρνε επίσης έναν αριθμό. Ναι. Άρα έχουμε δύο αριθμούς. Mm-hmm. Οι δύο αριθμοί, τα δύο IP, της κοπέλας ή του χρήστη της συσκευής της 12χρονης και της άλλης συσκευής διασταυρώνονται. Μπορούμε να τα βρούμε. Μάλιστα. Σε ποια περίπτωση δεν μπορούμε να τα βρούμε? Εδώ υπάρχουν μερικά ζητήματα που σε αυτήν ειδικά την υπόθεση
αναδεικνύονται. Ποια είναι αυτά? Ποια είναι? Ότι έχω Wi-Fi ξεκλείδωτα, το οποίο είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι... Οι ένοικοι των δύο κτηρίων μπορεί να τα είχαν κλειδωμένα, αλλά μπορεί να τα είχαν δώσει τα παιδάκια για να... Δεν δίνουμε κωδικό, να πούμε... Α, το λέει ο ένας. Έχουμε τηλεφωνική με τον. Πάμε να τον ακούσουμε αφού έχουμε τηλεφωνική. Αυτός είναι ο κάτοχος της IP address του σπιτιού που έμεινε η οικογένεια. Ακριβώς, της μικρής. Ακριβώς. Λοιπόν, επικοινώνησε η Εφικουλοχέρη. Ακούστε τι είπε. Από τη δική μας διεύθυνση, ναι, έχει έρθει μια φορά το 7χρονο παιδάκι και έξω από την πόρτα, από την πόρτα του σπιτιού, έτσι. Έχουμε και εμείς δύο μικρά παιδιά, έτσι. Έχει δώσει το Wi-Fi η γυναίκα μου. Δεν είναι κακό. Εγώ έχω φύγει εδώ και 7 μήνες, επειδή έληξε το συμβόλαιο του σπιτιού εκεί. Γι' αυτό και έφυγα εδώ και 7,5 μήνες έχω φύγει από εκεί. Για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα, ούτε φοβάμαι τίποτα. Πιστεύω κι άλλοι και σε άλλους έχουν ζητήσει το Wi-Fi εκεί. Είμαι σίγουρος, γιατί εγώ 2 χρόνια έμεινα εκεί. Λοιπόν, αυτός λοιπόν είναι ο κάτοχος του Wi-Fi, ήταν, έχει φύγει από το σπίτι. Έμενε με την οικογένειά του εκεί στο κτίριο. Ωραία. Στο ίδιο κτίριο διέμενε και η οικογένεια. Και από ό,τι φαίνεται έχει χρησιμοποιηθεί το δικό του Wi-Fi. Μεγάλο λέτε... πρόβλημα αυτό. Από τη φύση του και για την υπεράσπιση και για την πολιτική αγωγή. Και δεν για είναι πάντως κατηγορούμενος ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ούτε... Δηλαδή πρέπει να έχει δώσει κατάθεση, αλλά δεν είναι. Βέβαια, δεν χτυπάει ένα 7χρονο, σας το πω λίγο διαφορετικά. Ναι. Χτυπάει ένα 7χρονο παιδάκι την πόρτα σας και σας λέει: δώστε μου ένα μαχαίρι, ναι, γιατί δεν έχω να κόψω το ψωμί. Εγώ θέλω να σας πω, όταν έρχονται οι φίλες της κόρης μου στο σπίτι, ναι, και όταν έρχονταν οι φίλοι των παιδιών μου, επειδή τα παιδιά είναι σε ένα κινητό συνέχεια έτσι, ζητούσαν τον κωδικό του Wi-Fi. Και τον δίναμε για να μπορέσουν να παίξουν και να συνδεθούν. Έτσι γίνεται συνήθως. Εντός του σπιτιού και με επιτήρηση. Όσο καλά, φύλλατε, να το εντός του σπιτιού είναι σχετικό, γιατί πιάνει το Wi-Fi στο ίδιο κτίριο. Ναι, αλλά πιάνει. Το είχατε κλειδωμένο αυτό, γιατί έχουμε και περίπτωση ξεκλείδωτων Wi-Fi. Υπάρχουν και τα ξεκλείδωτα, αλλά ξέρετε τώρα πόσο εύκολο είναι και μας παρακολουθεί και πολλοί κόσμος. Έρχεται ο φίλος της κόρης σου, ναι, του γιού σου, κάποιος γνωστός και σου ζητάει το Wi-Fi. Ναι. Ας είναι φίλος. Μπορεί να είναι φίλος και ναι, να μην είναι απλός γείτονας, γιατί και εμένα έγινε ένα περιστατικό μες στην πολυκατοικία. Ήρθανε, υπήρχε μία δομή από ΜΚΟ στην πολυκατοικία και ήρθαν τα παιδιά και μου ζήτησαν. Ναι. Δεν το έδωσα, γιατί καταλαβαίνετε, ήταν ανήλικα παιδιά και ζήτησαν πρόσβαση. Ναι. Και δεν το έδωσα, γιατί έχω μία εμπειρία συγκεκριμένη και τεχνολογική και πραγματογνωμοσύνης και δικαστική, που λέει ότι μπορεί αυτά τα καλά παιδιά από το εξωτερικό κάτι να συνέβαινε στις συσκευές ή οι συσκευές να πέφταν στα χέρια κάποιου άλλου. Κάποιον τρίτο, ναι. Ξεκινάμε και λέμε. Πρώτον, κλειδώνουμε το Wi-Fi. Δεύτερον, δεν δίνουμε εύκολα κωδικούς παρά μόνο σε γνωστούς ή φίλους. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι γίνεται με την υπόθεση και πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα. Έχουμε τις IP. Έχουμε δηλαδή τους μοναδικούς αριθμούς. Από τις IP μπορούμε να βρούμε τους ανθρώπους που συνομίλησαν με τη συσκευή της 12χρονης. Ναι. Μπορούμε. Βέβαια και εκεί να ξέρετε ότι δεν είναι εντελώς απλό. Γιατί έχουμε περιπτώσεις που ο μοναδικός αριθμός δεν είναι και τόσο μοναδικός. Γιατί κάποια από τις εταιρείες που υποστήριζε τις συνδέσεις αποφάσισε να κάνει οικονομία. Και τι είπε? Ότι πάνω σε έναν μοναδικό αριθμό θα αφήσω και την κυρία Κυπουρού και την κυρία Έφη και τον κύριο Νίκο. Εκεί λοιπόν... Κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι. Εδώ. Μέχρι τώρα γιατί έχουν ταυτοποιηθεί αυτά τα τρία μόνο? Γιατί ήτανε, θα σας πω... Δηλαδή τα αμέσως άλλα, γιατί είναι πάρα πολλά. Θυμάστε τα τηλέφωνα χωρίς το 210? Ναι. Ναι. Τι? Αυτές οι διευθύνσεις η IP ήταν παλιές. Ήταν σαν τηλέφωνα χωρίς το 210. Τα εύκολα, τα τηλέφωνα χωρίς το 210 τα βρίσκαμε αμέσως. Έλεγες 98... Καλαμάκι, 95, ελληνικό, 89, Κηφισιά. Μάλιστα. Αυτές λοιπόν οι συγκεκριμένες IP, ναι, που ταυτοποιήθηκαν αμέσως και βρήκαν τους χρήστες, ήταν παλιάς μορφής, τα λέμε στη γλώσσα μας, έκδοσης 4, εποχής 4. Οι υπόλοιπες IP όμως, οι υπόλοιποι μοναδικοί αριθμοί... Που είναι πιο παλιοί. Που είναι πιο καινούργοι. Α, πιο καινούργοι. Είναι εποχής 6. Η εποχή τώρα 6... με μπερδεύετε τώρα, δεν μπορώ να παρακολουθήσω. Πιο απλά να το πω. Όχι, δεν μπορώ να τα παρακολουθήσω. Τώρα αρχίζω τώρα και ζαλίζομαι. Οι απλές. Η εποχή 6, τι κάνει. Οι απλές, ναι, βρέθηκαν. Βρέθηκαν. Οι σύνθετες δεν βρέθηκαν. Έχουν δρόμο. Όμως. Έχουν δρόμο. Άλιστα. Έχουν θα δρόμο. Βρεθούν.
θα βρεθούν εφόσον όλοι οι τεχνικοί που είναι υπεύθυνοι κάτσουν και κάνουν όλη τη δουλειά. Άρα θα πρέπει όλη η ελληνική αστυνομία, καταλαβαίνω, και να ασχολείται και οι εταιρείες, να ασχολείται μόνο με αυτή την υπόθεση. Και φαντάζεστε για πάρα πολύ καιρό πόσο σύνθετη γίνεται και για εσάς η δουλειά στο ρεπορτάζ. Γιατί μόνο στο Blind Chat υπήρχαν 370 συνομιλίες. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Λοιπόν, μάλιστα, να δούμε τις ώρες των συνομιλιών, Ναγιώτα, γιατί οι πληροφορίες σου σοκάρουν. Το θέμα είναι ότι συνομιλούσε ο λογαριασμός της μικρής από αυτά τα Wi-Fi που είπαμε, μέσα από το σπίτι,